Εμείς λέμε ότι είναι απαράδεκτη και ανήθικη η στάση του κ. Πολάκη και μέχρι τις 12 Μάη θα πάει εκεί η συζήτηση και ποντάρει η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το δίπολο για να μην ακουστούν τα ουσιαστικά θέματα που προβληματίζουν τον τόπο. Ουσιαστικά ο Πολάκης είναι ο λαγός, ο φασισμός δεν έχει ούτε αριστερά ούτε δεξιά, ο φασισμός είναι ο ίδιος. Ο λαγός των προβλημάτων, δηλαδή πιάνει την μπάλα στην εξέδρα η Νέα Δημοκρατία, πιάνει ο ΣΥΡΙΖΑ την μπάλα στην εξέδρα. Τα προβλήματα του ουσιαστικά και τα προβλήματα της Ευρώπης που εκεί πέρα είναι το κέντρο αποφάσεων δεν τα κουβεντιάζουμε. Ασχολούμαστε όλοι κάθε μέρα με οτιδήποτε έχει τηλεθέαση. Και δεν ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα που είναι αυτή τη στιγμή που ταλανίζεται η χώρα. Που ειλικρινά εμείς οι αγρότες αυτή τη στιγμή το ζούμε στο μέγιστο βαθμό. Που αυτή τη στιγμή ξεκινάνε οι σπορές και κάποιοι άνθρωποι μας ειρωνεύονται γιατί δουλεύουμε και όλοι ασχολούμαστε με οτιδήποτε άλλο στην Ευρώπη εκτός από τους αγρότες και από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Είναι κρίμα να ακούει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή μέσα από την ΕΡΤ τις ίδιες πολιτικές, ο κόσμος να ματώνει απ' έξω, ποιος θα είναι καλύτερος μαθητής και ποιος θα φέρει καλύτερα πλεονάσματα, ουσιαστικά είναι η ίδια πολιτική και όλος ο κόσμος, ειδικά ο αγροτικός ή ο κόσμος του μεροκάματου, να ακούει ότι πρέπει να φέρουμε μεγαλύτερα πλεονάσματα, πρέπει να φέρουμε, έχουμε χρεωθεί 360 δις από 180 και πλεονάσματα μεγαλύτερα και αυτή τη στιγμή ο κόσμος έξω ειλικρινά, πεινάει. Ο στόχος του είναι να έχει κοινωνικό τιμολόγιο και να είναι επέτης. Δηλαδή, αν αυτή την Ελλάδα πρεσβεύουν αυτές οι πολιτικές, εμείς είμαστε απέναντι. Παιδιά, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ή θα είμαστε με τα νούμερα ή με τον άνθρωπο. Δεν γίνεται δηλαδή. Θα θυμίσω λίγο. Ναι. Ο κύριος Κουρούλου πήγε στη Βενεζουέλα. Εγώ πήγα με την συνάδελφο μου βουλευτή των Σοσιαλιστών στην Κούβα. 12 ευρώ κάνει η Νουτέλα. Με, προσέξτε. Φωτογραφημένο με πώς το λένε, σύνταξη 9 ευρώ, μισθό 22 και του καρδιοχειρούργου 40. Δηλαδή με λίγα λόγια. Δηλαδή, συγγνώμη, ο παράδεισός σας είναι αυτός εδώ. Πηγαίνετε στην Κρήτη και πουλήστε εσείς που θα πάτε τώρα το Πάσχα στην Κρήτη 12 ευρώ το δέμα το τριφύλι. Ξέρετε πόσο το πουλάω εγώ? 2 ευρώ. Ξέρετε ποιος θα παίρνει τα κέρδη? Ο καπετάνιος στην Κρήτη. Αφήστε τους συνεταιρισμούς. Πού είναι η ελεύθερη αγορά? Πού είναι ομάδες παραγωγών? Αυτό, ποιος θα διέλυσε αυτά? Θα κλείσουμε με τον κύριο Κούλογλου. Οι αριστερόστροφοι. Μπράβο, ωραία, είμαστε λαϊκοί. Να πάτε να απολογηθείτε στο Ρέθυμνο για αυτά που λέτε.